Πληρωμένος δολοφόνος. Ένας άψυχος άνθρωπος που η ζωή στα μάτια του δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια αμοιβή και δεν έχει συναισθήματα. Στο κάτω-κάτω, η λέξη δολοφόνος προέρχεται από το δόλο και το φαίνο. Δόλο στο δίκαιο ονομάζεται η πρόθεση εκτέλεσης αδίκου πράξης, δηλαδή οποιαδήποτε κακή πράξη κάνεις με τη δική σου βούληση. Η λέξη φαίνο σημαίνει σκοτώνω. Με λίγα λόγια, δολοφόνος είναι ένα άτομο το οποίο με τη δική του βούληση χτυπάει με δύναμη και σκοτώνει ένα άλλο άτομο. Στις ταινίες, οι δολοφόνοι παρουσιάζονται ως σιωπηλά άτομα. Τίνονται με σκοτεινά ρούχα τα οποία τους επιτρέπουν να γίνονται ένα με το περιβάλλον τους και κρατούν μυστικό οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους και το παρελθόν τους είναι ένα μυστήριο. Καιρός να δούμε το νούμερο 1 δολοφόνο του σύμπαντος 6 και να αναλύσουμε αν όντως είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ή αντίθετα ο χαρακτήρας του ήταν λίγο παραπάνω αναπτυγμένος από τον μέσο δολοφόνο. Ο Χιτ, ειδικά στις πρώτες του εμφανίσεις, ταιριάζει απόλυτα με την περιγραφή του δολοφόνου που έχουμε δει στις ταινίες. Δεν μιλούσε πολύ, ήταν αδιάφορος για το τουρνουά και επιζητούσε έναν τρόπο ώστε να ταξιδεύει παντού, δίχως κάποιος να μπορεί να τον εντοπίζει. Η Τόη προσπάθησε να τον κρατήσει όσο πιο μυστικό γινότανε, έχοντας τους πάντες γύρω του να δίνουν ελάχιστες πληροφορίες για το παρελθόν του και φυσικά να τονίζουν πόσο δυνατός είναι. Πράγμα που έγινε αισθητό από την πρώτη του εμφάνιση. Ο Χιτ, χωρίς προσπάθεια και έχοντας μια άγνωστη τεχνική άψογη για δολοφονίες, η οποία του επιτρέπει να μην αφήνει στοιχεία πίσω του, νικά έναν Super Saiyan Blue και μας δείχνει πόσο ικανός και ταυτόχρονα τρομακτικός είναι. Παρ' όλα αυτά, ήδη η προσωπικότητά του είχε αρχίσει να γίνεται αδιάφορη για τους fans. Φαινόταν σαν ένας elite ψιλομύτης εκτελεστής που κοίταγε τους πάντες ακατότερα όντα. Όλα όμως άλλαξαν κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον Goku. Αρχικά αποκαλύφθηκε η ηλικία του. Δεν ήταν ένας elite νέος, αλλά αντίθετα ένας δολοφόνος χιλίων χρονών που πιθανότατα έδειχνε διάφορος γιατί είχε χρόνια να συναντήσει κάποια πρόκληση. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν οι αδυναμίες του. Ήταν ιδιαίτερα αλαζόνας και δεν επιθυμούσε την ήττα. Αντίθετα, η διαμάχη του με τον Goku ξύπνησε μέσα του το ένστικτο του πολεμιστή. Αυτό όμως που τον επηρέασε και τον άλλαξε σαν άνθρωπο ήταν όταν ο Goku βγήκε εκτός της αρένας, καθαρά για να δείξει ότι αν και οι δύο ήταν πάρα πολύ αδύναμοι σε σχέση με τους θεούς καταστροφής, κανένας από τους δύο τους δεν ήταν πιόνι τους. Του απέδειξε ότι ασχέτως της δύναμής του, ένας πολεμιστής δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει την περηφάνεια του. Το άτομο απέναντί σου δεν σε ελέγχει όταν σε ξεπερνάει σε δύναμη, αλλά όταν κυριεύει το μυαλό σου. Με τη σκιά του τρόμου τον θεό της καταστροφής να έχει σταματήσει να επηρεάζει την κρίση του, ο Χιτ αποφασίζει να αγνοήσει τις εντολές του θεού της καταστροφής του και να χάσει το πρωτάθλημα. Στην επόμενη εμφάνισή του, είχε γίνει αισθητό ότι κάτι είχε αλλάξει. Ο Χιτ είχε ήδη αρχίσει να δυναμώνει, πράγμα που απέδειξε ότι ήδη είχε αποδεχτεί τον Goku σαν πρόκληση. Η τελευταία εμφάνιση του Χιτ έγινε στο τουρνουά της δύναμης, όπου από την αρχή τον είδαμε να επιτίθεται σε αδύναμους πολεμιστές, θέλοντας να τους βγάλει εκτός όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μία υποσημείωση. Αντίθετα με το σύμπαν 7, όπου είχε ορίσει αρχηγό της ομάδας του τον Gohan, το σύμπαν 6 δεν είχε ηγεσία. Ναι, αν πάμε βάση δύναμης, ο Χιτ έπρεπε να έχει τον τίτλο του αρχηγού, αλλά δεν είδαμε ποτέ κανένα να τον αποκαλεί αρχηγό και φυσικά, με εξαίρεση του Κάμπα, του Μαγκέτα και του Μπόταμο, κανένας από τους υπόλοιπους δεν μπορεί να θεωρηθεί άτομο το οποίο θα δεχόταν διαταγές. Παρ' όλα αυτά, από την αρχή είδαμε τον Χιτ έμεσα και άμεσα να υποστηρίζει το σύμπαν του. Όχι σαν αρχηγός, αλλά σαν επαγγελματίας που έκανε τη δουλειά του. Αντιμετώπιζε τους δυνατότερους πολεμιστές κάθε σύμπαντος, αλλά ταυτόχρονα υποστήριζε την ομάδα του, καθώς τον βλέπουμε να προστατεύει την Κάλυφλα από το να πέσει εκτός αρένας. Η ιστορία του Χιτ ολοκληρώνεται όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον Τζίρεν. Παρατηρώντας τη μάχη του Ultra Instinct Goku, ο Χιτ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αναστάτωση ώστε να προκαλέσει ζημιά στον Τζίρεν. Το επόμενο επεισόδιο που ακολουθεί βρίσκει τον Χιτ αντιμέτωπο με τον Τζίρεν. Από την αρχή φαίνεται ότι ο Χιτ δεν έχει ελπίδα, αλλά τίποτα δεν είναι αποφασισμένο. Φορτίζοντας την τεχνική του, κατάφερε να κάνει αυτό ακριβώς που του έδειξε ο Γκόκου. Να βρει μια λύση στην κατάσταση, ακόμα κι αν ήταν πιο αδύναμος. Η τελική του λύση αφορούσε να κινητοποιήσει τον εαυτό του μαζί με τον Τζίρεν και με αυτό ο χαρακτήρας του Χιτ είχε ολοκληρωθεί. Αγνοώντας τα ιδανικά του σαν επαγγελματίας δολοφόνος, λέει στα νεότερα μέλη της ομάδας του να πάρουν τη σκυτάλη και να προστατέψουν το σύμπαν τους. Ο Χιτ και επίσημα είχε αλλάξει. Δεν ήταν ο ανέκφραστος επαγγελματίας, θρυλικός δολοφόνος του σύμπαντος 6,
αλλά ούτε ένας πολύ δυνατός πολεμιστής. Ήταν ο αρχηγός που θυσίασε τον εαυτό του ώστε η επόμενη γενιά να συνεχίσει να ζει. Με αυτή την πράξη, ο κύκλος του Χιτ τελειώνει. Ένας μεγάλος σε ηλικία κλειστός δολοφόνος άνοιξε την καρδιά του στα μέλη του σύμπαντός του. Αυτή είναι η ιστορία του Χιτ.